Λοιπόν, πριν δούμε ρεπορτάζ από τη σημερινή επικαιρότητα, θα γνωρίσουμε άλλο ένα πρόσωπο υποψήφιο για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Είναι η κυρία Ξουρή Κουρτέλη που είναι κοντά μας, υποψήφια με τον Κωνσταντίνο τον Κιουλέκα. Καλώς ορίσατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Διδάκτορ, οικονομολόγος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η κυρία Ξουρή. Έτσι. Καταρχήν, εγώ θα ρωτήσω γιατί να επιλέξουμε τον Κωνσταντίνο τον Κιουλέκα για Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Πολύ απλά, γιατί έχει ένα πρόγραμμα, έχει τους ανθρώπους, έχει το know-how, ένα νέο μοντέλο διοίκησης το οποίο είναι απολύτως προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες, στις συνθήκες της εποχής, βασισμένο στην επιχειρηματικότητα και στην καινοτομία. Ένα νέο μοντέλο marketing που θα προβάλλει την πόλη και θα αξιοποιήσει τις παραγωγικές δυνάμεις της πόλης και θα παντρέψει ανθρώπους, δυνάμεις με καινοτομία. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο. Είναι πολύ σημαντικός ο λόγος. Είναι ένα πρόγραμμα όριμο, κατασταλαγμένο, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί ακριβώς από την επόμενη μέρα. Μιλήσατε για επιχειρηματικότητα και εγώ τώρα θέλω διευκρινήσεις. Ο λόγος εσάς. Πώς θα στηρίξετε τις υπάρχουσες, πώς θα δημιουργήσετε υποδομές και κατάλληλες συνθήκες ώστε να δημιουργηθούν καινούργιες. Καταρχήν θα σας πω ότι θέλουμε να προβάλλουμε τη Θεσσαλονίκη προς τα έξω, να δώσουμε την εικόνα της πόλης αυτής, να την κάνει μια Μητρόπολη αντάξια της ιστορίας της και του προσανατολισμού που έχει, δημιουργώντας μια αντιδημαρχία τουρισμού. Να προβάλλουμε δηλαδή όλο το τουριστικό background που έχει αυτή η πόλη, όλο τον πλούτο τον μνημιακό που έχει, όλη την ιστορία αυτής της πόλης. Να φέρουμε παιδητές και να αξιοποιήσουμε τους συντελεστές που έχουμε μέσα σε αυτή την πόλη. Την ίδια την πόλη θα χρησιμοποιήσουμε. Τις δυνάμεις της πόλης, όχι όμως αθρηστικά. Αλλά συλλογικά. Εμένα μου ακούγεται καλό αυτό, αλλά έχω κάποιες ενστάσεις. Μπορώ να σας τις θέσω. Διότι εσείς λέτε ότι θέλετε να καταστήσετε τη Θεσσαλονίκη ως κέντρο επισκεψιμότητας και πάρα πολύ καλά κάνετε. Το Σαββατοκύριακο ή τις καθημερινές, ρωτώ εγώ. Βέβαια. Και ρωτώ για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Διότι τα Σαββατοκύριακα, εάν έρθουν επισκέπτες στη Θεσσαλονίκη, θα αφήσουν τα χρήματά τους βεβαίως στα ξενοδοχεία μας, αλλά από εκεί και ύστερα. Μπορούν να αφήσουν χρήματα, διότι εμείς θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τον τουρισμό για να ανεβάσουμε οικονομικά τον τόπο μας. Λοιπόν, τα Σαββατοκύριακα στη Θεσσαλονίκη, το μόνο που μπορούν να βρουν οι τουρίστες για να αγοράσουν είναι καφέ πρωί ή απόγευμα, μεσημέρι και ουίσκι το βράδυ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εσείς μιλάτε για την παρούσα κατάσταση. Μιλώ για την παρούσα κατάσταση. Η οποία παρούσα εικόνα είναι μια στατική εικόνα. Εγώ δεν μιλάω για κάτι τέτοιο. Και είναι ακριβώς αυτό το οποίο ανέφερα. Ναι, αυτό που συμβαίνει σήμερα. Εγώ δεν μιλάω για αυτό που συμβαίνει σήμερα. Εγώ μιλάω για αυτό το οποίο θα συμβεί αύριο. Με μια ομάδα δημιουργίας, με συγκεκριμένα προγράμματα όπως σας είπα και με αξιοποίηση όλων των συντελεστών της πόλης. Δηλαδή, όταν μιλάμε για κέντρο ιστορίας, όταν μιλάμε για κέντρο τουρισμού, όταν μιλάμε για κέντρο για μουσιακό κέντρο, όταν μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν και θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο και τον πιο παραγωγικό τρόπο, όπως μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι, είναι μια ομάδα που απαρτίζεται από ανθρώπους που έχουν και τεχνογνωσία, έχουν και εμπειρία. Έχουν και τον λόγο να προχωρήσουν. Και ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εφικτό, απλό και φιλικό. Γιατί το μοντέλο διοίκησης το οποίο προτείνεται τα βγάζει όλα αυτά. Είναι ένα μοντέλο το οποίο βασίζεται αποκλειστικά στην καινοτομία. Mm-hmm. Και όταν λέμε καινοτομία, σημαίνει ότι κάνω ρήξεις με το παλιό και δημιουργώ καταστρέφοντας δημιουργικά, μου επιτραπεί η έκφραση που είναι από ένα μεγάλο γκουρί του management αυτό. Αυτό το πράγμα ακριβώς πάμε να κάνουμε. Και πάει να γίνει με τεχνοκρατικά εργαλεία, αλλά με πολύ μεγάλο μεράκι και πολύ μεγάλη ευαισθησία για αυτή την πόλη. Μάλιστα. Πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τον χώρο, τον υπάρχοντα χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως, όταν με το καλό η εκθέση φύγει? Καταρχήν, πότε προβλέπετε να φύγει? Όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Όπως σας είπα, υπάρχει μια ομάδα η οποία απαρτίζεται από τεχνοκράτες εξειδικευμένους σε κάθε χώρο. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι εδώ παντογνώστης όλων των θεμάτων, γιατί ο καθένας ασχοληθεί με ένα κομμάτι ανάλογα με την εμπειρία που έχει και ανάλογα και με τον background που έχει. Mm-hmm. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν θα απαντηθούν καταλήλως στην κατάλληλη στιγμή, από την ώρα που θα πάρουμε τη Δημαρχία φυσικά στα χέρια μας. Μάλιστα. Γιατί να επιλέξουμε εσάς και όχι κάποιον άλλον από τους υποψηφίους στο ίδιο ψηφοδέλτιο? Πάμε πρώτα σε αυτό και μετά, ναι, πάμε και στους άρα με λίγα λόγια με ρωτάτε ποια είμαι εγώ. Ποια είστε εσείς? Ποια είμαι εγώ, λοιπόν, πολύ καλά. Όπως είπατε πολύ καλά στην αρχή, είμαι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Mm-hmm. Ο χώρος μου, βάσει στον οποίο κινήθηκα τα τελευταία χρόνια, ήταν το σύστημα υγείας. Υπήρξε διοικητής σε δύο μεγάλα περιφερειακά νοσοκομεία. Προέρχομαι από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον ακαδημαϊκό χώρο, διδάσκοντας σε πανεπιστήμια και σε ΤΕΙ. Mm-hmm.
Και ενώ και σήμερα που μιλάμε, εκτός το ότι διδάσκω στο ΔΕΗ της Θεσσαλονίκης, έχω και τη διεύθυνση μεταπτυχιακών προγραμμάτων στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας σε ξένο πανεπιστήμιο, το οποίο έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι νομίζω ότι έχω εμπειρία μαζί με το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία η οποία δοκιμάστηκε, και θέλω αυτή την εμπειρία να την καταθέσω σε αυτή την πόλη. Μάλιστα. Και από εκεί και ύστερα, μου λέτε ότι έχετε το πρόγραμμα, έχετε την όρεξη, έχετε τη διάθεση, έχετε το γνωστικό αντικείμενο, το know-how, την τεχνογνωσία. Γιατί όμως να μην επιλέξουν οι Θεσσαλονικείς κάποια από τα άλλα ψηφοδελτία και να επιλέξουν αυτό του Κώστα Γκιουλέκα? Σας είπα, γιατί έχει αυτό το νέο μοντέλο διοίκησης, το οποίο είναι απολύτως προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Τα μοντέλα τα διοικητικά δεν είναι στατικά, είναι δυναμικά μεταβαλλόμενα. Αυτό το μοντέλο που σήμερα προτείνει ο υποψήφιος δήμαρχος ο Κωνσταντίνος Μπουλέκας είναι απολύτως προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες, οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην πόλη, και είναι το μόνο το οποίο μπορεί να δουλέψει. Κάποιοι, ξέρετε, λένε ότι έχει κουράσει η Νέα Δημοκρατία να διοικεί το Δήμο της Θεσσαλονίκης όσα χρόνια. Τι απαντάτε σε αυτό? Αυτή την ερώτηση είναι ειλικρινά, δεν μπορώ να την καταλάβω. Τι θα πει, έχει κουράσει? Τα κόμματα τα κάνουν οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή εμφανίζονται νέα πρόσωπα, νέοι άνθρωποι, με νέες δυναμικές και με καινούργια προγράμματα. Χωρίς να σημαίνει ότι απαξιώνεται κανένα προηγούμενο έργο. Για τότε, για εκείνες τις εποχές, γιατί το κάθε έργο πρέπει να αξιολογείται με βάση τις χρονικές διαδρομές που συμβαίνει. Δεν μπορεί να αξιολογείται αργότερα. Αργότερα κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Αργότερα κάποιο άλλο μοντέλο πρέπει να αναπτυχθεί. Ή το ίδιο μοντέλο θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί. Έτσι προχωράνε τα διοικητικά μοντέλα. Δηλαδή το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης και της κάθε πόλης είναι διοικητικό μοντέλο. Είναι μάλλον διοικητικό πρόβλημα. Αυτό το διοικητικό πρόβλημα, το οποίο έγινε πολύ γραφειοκρατικό, πολύ συγκεντρωτικό, δημιούργησε και μια δυστοκία στο να μπορέσει να λύσει τα καθημερινά προβλήματα. Και γι' αυτό ακριβώς αυτό το πρόγραμμα, επιμένω λέγοντας αυτό το νέο διοικητικό μοντέλο, εδώ μιλάει για αποκέντρωση εν της πράγμαση. Εξηγεί δηλαδή τι ακριβώς θα γίνει. Όταν μιλάμε για ηλεκτρονική κάρτα του Δημότη, όπου δεν θα χρειάζεται ο Δημότης να πάει στο Δήμο για να πάρει τα έγγραφα τα οποία χρειάζεται. Ή αν τυχόν πάει, τότε ένας υπάλληλος χρεώνεται τον Δημότη να τον πάει όπου χρειαστεί να πάει, να μην πηγαίνει από τον Άνα στον Καϊάφα και τα Νάπαλη. Και σε περίπτωση που δεν λυθεί το πρόβλημά του την ίδια μέρα, τότε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα πρέπει ο Δήμος να απαντήσει εγγράφα στο Δημότη γιατί και πότε και πώς θα λυθεί το δικό του το θέμα. Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα το οποίο εμείς δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση είναι το θέμα της κοινωνικής πολιτικής. Ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Με προλάβατε. Παρακαλώ, ορίστε. Τι προβλέπει το πρόγραμμά σας, ναι, για θέματα κοινωνικής πολιτικής? Γιατί μου είπατε γιατί να επιλέξουμε, ας πούμε, εσάς μέσα στους υποψηφίους? Ακριβώς. Ναι. Εγώ δεν είπα μόνο γιατί να επιλέξουμε τον Κώστα Γκιουλέκα. Όχι, όχι, και εμένα. Και γιατί να επιλέξουμε εσάς αντί των συμποψηφίων. Θα σας απαντήσω. Παρακαλώ. Πριν απαντήσω για το θέμα της κοινωνικής πολιτικής, θα σας πω λοιπόν ότι εγώ, όπως ξέρετε, είμαστε χωρισμένοι σε διαμερίσματα. Βεβαίως. Λοιπόν, τα 5 παλιά διαμερίσματα συν το Δήμο της Τρίδιας που παρτίζει το 6ο. Ναι. Εγώ κατεβαίνω στο 3ο και είμαι μόνη γυναίκα. Μάλιστα. Λοιπόν, στο δικό σας συνδυασμό. Στο δικό μου συνδυασμό, στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Υπάρχουν όμως άλλες κυρίες. Φυσικά μιλώ για το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Γι' αυτό έκανα τη διευκρίνηση ότι είμαστε χωρισμένοι σε διαμερίσματα. Λοιπόν, μία γυναίκα, μία μάνα, μία επαγγελματία, η οποία έχει μια άλλη οπτική των πραγμάτων. Να θέλετε μια άλλη ευαισθησία, αλλά σίγουρα μια διαφορετική οπτική. Μια άλλη αντίληψη. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αν υπάρχει βραδινός παιδικός σταθμός για να αφήσω τα παιδιά μου. Μπορεί εγώ να μην έχω παιδιά σε αυτήν την ηλικία, αλλά το καταλαβαίνω γιατί το πέρασα. Όταν λοιπόν αυτό το πρόγραμμα έρχεται και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εργαζόμενη μάνα και λέει επέκταση του ωραρίου λειτουργίας, το βρεφονηπιακό αναπογευματινές και βραδινές και πιλωτική εφαρμογή ενός βρεφονηπιακού μόνο για τη νύχτα για να μπορεί να. Η εργαζόμενη μητέρα της νύχτας να αφήνει τα παιδιά της, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Όταν μιλάμε για τη δημιουργία δημοτικών πολυατρίων, όταν δίνουμε έμφαση στα άτομα με ειδικές ανάγκες στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μονογονεϊκές οικογένειες και μόνο, και όχι μόνο αυτά, όταν μιλάμε επέκταση της βοήθειας στο σπίτι και όταν μιλάμε για 24-ωρη στήριξη των ανθρώπων με ανάγκες, είναι θέματα που χρειάζονται μια ιδιαίτερη ευαισθησία και βιωματική εμπειρία, αν θέλετε. Και θα σας πω, αν μου επιτρέπετε, ότι παρακαλώ, η βιωματική εμπειρία που είχα από τις διοικήσεις νοσοκομείων μου επιτρέπει να μπορώ να έχω μια άποψη πραγματική, ουσιαστική και καθημερινή. Μάλιστα, είναι απόλυτα σεβαστό αυτό που λέτε και απόλυτα κατανοητό, θα έλεγα.
Από εκεί και ύστερα, θα ήθελα να πάμε και σε ένα-δύο θέματα ακόμη. Μιας και είσαστε διδάκτορ, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο, εγώ ήθελα να ρωτήσω τώρα. Διδάκτορας με γνωστικό αντικείμενο οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Σαφέστατα. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, ξέρετε, πάρα πολύ σημαντικό. Και κυρίως για έναν άνθρωπο ο οποίος καλείται να πλαισιώσει το μηχανισμό ο οποίος θα λειτουργήσει έναν Δήμο με κακό παρελθόν. Θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, διότι έχουν υποθεί πολλά, έχουν ακουστεί πολλά, υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, υπάρχουν καταγγελίες, υπάρχουν χιλιαδιό. Λοιπόν, πώς συμμαζεύεται τώρα όλο αυτό? Γιατί δεν θέλω να το πω με συγκεκριμένες κουβέντες και ούτε ονόματα θέλω να χρησιμοποιήσω. Συν της άλλης, υπάρχει ένα κακό παρελθόν στην οικονομική τουλάχιστον διαχείριση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτό το πράγμα πώς εξαλείφεται και πώς. Μισό λεπτό να το τελειώσω το ερώτημα. Και πώς θα πείσετε τον Θεσσαλονικιό να εμπιστευτεί ακόμη μια φορά μια παράταξη από τον ίδιο πολιτικό χώρο που προκάλεσε όλο αυτό τον προβληματισμό. Τον κυκαιώνα των αποκαλύψεων. Δεν σημαίνει ότι όλες ήταν πραγματικές. Αλλά όλο αυτό το κυκλώνα των αποκαλύψεων σε ό,τι αφορά την οικονομική του διαχείριση. Ορίστε. Είναι δύσκολο το ερώτημα και το ξέρω, αλλά δεν νομίζω να μην μπορείτε να απαντήσετε. Οι παρατάξεις απαρτίζονται από άτομα. Έτσι είναι. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι αν κάποιος ή κάποιοι έκαναν καλή ή κακή διαχείριση και οι επόμενοι θα. Δεν είμαστε δηλαδή με κληρονομική. Δεν έχουμε κληρονομική υποχρέωση να ακολουθήσουμε κάτι ή να συνεχίσουμε κάτι άλλο. Θα σας πω όμως για να μην απαξιώνουμε κανένα έργο ότι οτιδήποτε. Οποιοδήποτε κακό έχει συμβεί θα πάει στη δικαιοσύνη και πηγαίνει και οποιοδήποτε καλό και πολλά καλά έχουν συμβεί θα συνεχιστούν. Όσον αφορά και τη διαφάνεια που είπατε, μεγάλη έμφαση δίνουμε στη διαφάνεια με το πρόγραμμα αυτό, θα δημιουργηθεί με πρόταση φυσικά του υπόψη Δημάρχου, διαπαραταξιακή επιτροπή διαφάνειας για τον έλεγχο των οικονομικών και τον έλεγχο των προμηθειών. Όλες οι αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων, των δημοτικών συμβουλίων και όλες οι αποφάσεις για τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου θα αναρτώνται στο διαδίκτυο. Νομίζω είναι πολύ τους καθαρό και ξεκάθαρο αυτό. Είναι σε κάθε περίπτωση και εφόσον θα λειτουργεί σωστά και η διαπαραταξιακή επιτροπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οι παρατάξεις θα προτείνουν τα άτομα τα οποία πιστεύουν και θεωρούν ότι μπορούν να λειτουργήσουν με αυτές τις συνθήκες. Και κάτω από αυτές τις καταστάσεις. Φυσικά. Μάλιστα. Να πάμε παρακάτω. Βεβαίως. Να πάμε παρακάτω. Να ρωτήσω τι σχεδιάζετε να κάνετε σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτό το πρόγραμμα, αυτή η ομάδα που είναι μια ομάδα συμμετοχής των πάντων, αυτό το θελοντικό κύμα, παρτίζεται από ανθρώπους με υψηλό επιστημονικό επίπεδο. Σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους που έχουν τον όχο να το κάνουν αυτό. Αυτοί λοιπόν που μετέχουν. Και όχι μόνο αυτή, αλλά και μια ανεξάρτητη ομάδα που θα υπάρχει, το λεγόμενο think tank επιστημόνων που θα βρίσκονται εκτός του αυτό που θα εκλεγούν ως Δημοτική Σύμβουλη. Ναι. Θα έχουν μια σύνδεση με τα πανεπιστήμια και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας για να μπορούν να δίνουν βιώσιμες και πραγματικές λύσεις σε πρακτικά προβλήματα που παρουσιάζονται στην πόλη. Μέσα σε αυτά τα προβλήματα είναι και αυτό που αναφέρετε εσείς. Μάλιστα. Συγκεκριμένα για το κυκλοφοριακό, τι παρεμβάσεις σχεδιάζετε να κάνετε στη Θεσσαλονίκη, μήπως και το λύσουμε. Και μέχρι να γίνει το μετρό. Διότι μέχρι να γίνει το μετρό έχουμε ακόμα. Ναι. Παρακαλώ. Γι' αυτό σας απάντησα και σας είπα ότι ο καθένας είναι αρμόδιος να απαντήσει για τα εκείνα τα θέματα για τα οποία γνωρίζει. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο παντογνώσης να σας πω ακριβώς πώς θα γίνει με το κυκλοφοριακό. Mm-hmm. Μπορώ να σας πω όμως. Χαίρομαι που γνωρίζω ένα νέο υποψήφιο που δεν θέλει να μιλήσει για το πώς θα λύσει το κυκλοφοριακό. Έχω βαρεθεί να ακούω υποψηφίους.